Βρισκόμαστε στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης του Ζωγράφου, εδώ όπου θα διεξαχθεί το 46ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Το μεγαλύτερο πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς. Κοντά μας έχουμε τον Νίκο Ζαχαρόπουλο. Είναι μέλος του Γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα. Είμαστε εδώ στις προετοιμασίες, στην τελική ευθεία. Έχουν πραγματοποιηθεί εκδηλώσεις σε περισσότερες από 40 πόλεις και κορυφώνουμε εδώ στο γνώριμο για τους παλιότερους χώρο της Πανεπιστημιούπολης μετά από μια δεκαετία στο Πάρκο Τρίτσι. Έτσι ακριβώς, για τους παλαιότερους είναι γνώριμος χώρος. Ποιο είναι το πολιτικό μήνυμα, το μήνυμα του 46ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή φέτος? Ναι, το σύνθημα του φεστιβάλ μας φέτος είναι σοσιαλισμός για να μπορούμε να ανασένουμε, για να νικήσει η ζωή. Και θέλουμε να δείξουμε μαζικά στην νεολαία της χώρας μας, στους εργαζόμενους, στους φοιτητές, στους μαθητές, ότι πραγματικά μέσα στα αδιέξοδα, μέσα στις δύσκολες καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε, με την πανδημία, με την οικονομική καπιταλιστική κρίση, με τους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, με τους πολεμικούς κινδύνους που υπάρχουν στην περιοχή μας και την όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ότι πραγματικά αξίζει, μπορούμε να παλέψουμε για μια άλλη κοινωνία, για το σοσιαλισμό. Αυτή είναι η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, όπου θα μπορεί η νεολαία να ανασένει, θα μπορεί η νεολαία να έχει δουλειά με δικαιώματα, θα μπορεί η νεολαία να μορφώνεται, να σπουδάζει, θα μπορέσει πραγματικά να νικήσει η ζωή. Έχουν γίνει εκδηλώσεις του 46ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή σε πολλές πόλεις της χώρας. Ποιο είναι το μήνυμα που έρχεται από αυτές τις εκδηλώσεις? Ναι, βεβαίως, φέτος οι εκδηλώσεις μας είναι διαφορετικές, είναι προσαρμοσμένες, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει η υγεία του λαού. Έχουμε δώσει πραγματικά ένα αγωνιστικό μήνυμα και δείχνουμε κιόλας ότι η ΚΝΕ ως νεολαία του ΚΚΕ είναι και για τα δύσκολα, είναι και για μεγάλα πράγματα και το ότι καταφέρνουμε και κάνουμε το φεστιβάλ σε αυτές τις συνθήκες είναι ένα μαχητικό μήνυμα που φτάνει σε χιλιάδες νέους. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας από την πρώτη στιγμή επεσήμανε ότι αυτό το φεστιβάλ είναι σε διαφορετικές συνθήκες, είναι διαφορετικό, προσαρμόζονται οι εκδηλώσεις. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, Νίκο? Σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουμε την υγεία των επισκεπτών του φεστιβάλ. Ήδη έχουμε ανακοινώσει πολλά από αυτά τα μέτρα. Είναι, για παράδειγμα, ότι φέτος θα ανοίξουν οι πύλες νωρίτερα. Mm-hmm. Θα ανοίξουν 2 ώρες νωρίτερα από τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Θα μπορεί ο κόσμος να έρχεται για να μην υπάρχει πολλοί κόσμος. Συνωστισμός της πύλης. Ταυτόχρονα. Βεβαίως είναι απαραίτητη χρήση μάσκας κατά την έξοδο, κατά την είσοδο, κατά την παραμονή στον χώρο του φεστιβάλ. Τα μέλη της ΚΝΕ θα υποδεικνύουν στους συντρόφους, στους φίλους, συγκεκριμένες θέσεις, τις οποίες θα πρέπει να κάθονται, γιατί θα είναι όλος ο κόσμος καθιστός σε αυτές τις εκδηλώσεις του φετινού φεστιβάλ. Αυτά είναι μια σειρά μέτρα τα οποία έχουμε πάρει. Έχουμε όμως τη συμβολή υγειονομικών κομμουνιστών για αυτά τα μέτρα. Θα υπάρχει φυσικά ιατρείο στο χώρο. Θα παίρνονται διάφορα μέτρα για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή κατάσταση σε αυτές τις συνθήκες. Φέτος η Κομμουνιστική Νεολαία, ακριβώς και λόγω των συνθήκων της πανδημίας, έχει ανακοινώσει εθελοντική αιμοδοσία στους νέους ανθρώπους, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα των υγειονομικών. Πες μας δύο λόγια για αυτή την πρωτοβουλία και ποια είναι η ανταπόκριση. Βεβαίως, είναι σε δεκάδες πόλεις της Ελλάδας όπου πραγματοποιήθηκαν και κάποιες πραγματοποιούνται ακόμα εθελοντικές αιμοδοσίες. Πάντα υπήρχε πρόβλημα και ανάγκη για περισσότερο αίμα, αλλά καταλαβαίνετε ότι τώρα σε συνθήκες πανδημίας χειροτέρεψαν τα πράγματα, ακόμη λιγότερος ο κόσμος. Πήραμε λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία για να στηρίξουμε έμπρακτα αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τους γιατρούς, από τους υγειονομικούς για την υγεία του λαού. Δεν είναι η μόνη ενέργεια αλληλεγγύης την οποία έχουμε ανακοινώσει και την οποία υλοποιούμε. Για παράδειγμα, το φεστιβάλ της Χαλκίδας, τα έσοδα του φεστιβάλ της Χαλκίδας θα δοθούν φέτος για τους πλημμυροπαθείς στην Εύβοια. Mm-hmm. Είναι και αυτή, νομίζουμε, ένα σημαντικό μήνυμα, μια σημαντική πράξη αλληλεγγύης. Επίσης, είναι σε εξέλιξη μια προσπάθεια της ΚΝΕ να συγκεντρώσει χρήματα τα οποία θα αποσταλούν στους πληγέντες από τη μεγάλη φωνική έκρηξη που έγινε στις 4 Αυγούστου στο λιμάνι της Βηρητού. Mm-hmm. Στο πλαίσιο της Διεθνιστικής Αλληλεγγύης, η ΚΝΕ και άλλες οργανώσεις νεολαίας από άλλες χώρες έχουμε πάρει αυτή την πρωτοβουλία στο πλαίσιο της καμπάνιας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαίων και προσπαθούμε και με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουμε εκεί την προσπάθεια των συντρόφων, την προσπάθεια αγωνιστών, οι οποίοι συμβάλλουν ώστε να σωθεί
ο λαός, είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι άστεγοι αυτή τη στιγμή στη Πειραιά, άρα είναι και ένα μήνυμα διεθνιστικής αλληλεγγύης. Και αυτό ήταν πάντα το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ πάντα είχε όλα αυτά τα στοιχεία της αλληλεγγύης, της συντροφικότητας, από τον τρόπο που βλέπετε και εσείς οι ίδιοι εδώ, που μαζί, σύντροφοι, κατά ομάδες, βεβαίως με μέτρα προστασίας, προσπαθούμε να χτίσουμε αυτή την κόκκινη πολιτεία και φέτος, και βεβαίως ακούει και τα προβλήματα της κοινωνίας. Έχουμε στο παρελθόν αντίστοιχα δώσει μέρος των εσόδων του φεστιβάλ στους ανθρώπους που επλήγησαν στις πυρκαγιές στην Ηλία. Έχουμε προχωρήσει σε διάφορες πράξεις. Έχει αρκετές τέτοιες όντως παρεμβάσεις αλληλεγγύης. Φέτος πολιτικές νεολαίες από τις άλλες χώρες δεν θα έρθουν ως φυσική παρουσία, λόγω πάλι των συνθήκων. Όμως τα μηνύματα που έρχονται είναι πάρα πολλά. Έτσι, ναι, δεν είναι, πες μας. Όπως λένε και οι σύντροφοι από άλλες χώρες, από κομμουνιστικές νεολαίες από το εξωτερικό, και εμείς αυτό κρατάμε σαν μέλη της κομμουνιστικής νεολαίας Ελλάδας, ότι το σύνθημα το οποίο επιλέξαμε φέτος στο φεστιβάλ και το περιεχόμενο συμπυκνώνει τις εξελίξεις αλλά και τις ανησυχίες πάρα πολλών νέων ανθρώπων. Είχαμε σοβαρές εξελίξεις. Στο όριο ήταν τα συστήματα υγείας όλο το προηγούμενο διάστημα με την πανδημία. Είχαμε βεβαίως εξελίξεις με την επίθεση ουσιαστικά στα μορφωτικά δικαιώματα των οι φοιτητές, οι μαθητές που έχουν μείνει πίσω όλο αυτό το διάστημα. Βεβαίως είναι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας, γιατί παντού ενιαία οι αστικές κυβερνήσεις, τα μέτρα τα οποία πήραν ήταν για την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου και όχι για την προστασία της εργασίας, της ζωής και τα λοιπά των νέων ανθρώπων. Και έχει βεβαίως το σύνθημα, όπως είπαν και οι σύντροφοι εύστοχα, από το εξωτερικό και την προοπτική. Το σοσιαλισμό, όπου εδώ να πούμε δεν είναι η ΚΝΕ μόνη της αυτόν τον αγώνα και το ΚΚΕ. Υπάρχουν πολλοί κομμουνιστές σε όλο τον κόσμο, νεότερες γενιές, προηγούμενες γενιές, πιο έμπειρες στους ταξικούς αγώνες και από εμάς, οι οποίοι συνεχίζουν, δίνουν αυτόν τον αγώνα. Από τα πράγματα φαίνεται η αναγκαιότητα της πάλης για το σοσιαλισμό. Συνεπώς αυτοί οι σύντροφοι με έναν τρόπο είναι μαζί μας, καλούν και την νεολαία της Ελλάδας να πάρει μέρος μαζικά στο φεστιβάλ. Τους ευχαριστούμε πολύ για αυτό και βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία το επόμενο διάστημα να ανταμώσουμε και από κοντά, να ανταλλάξουμε σκέψεις, να συντονίσουμε καλύτερα τον αγώνα μας. Ωραία. Οπότε, το κάλεσμα της ΚΝΕ είναι ποιο, Νίκο? Καταρχήν, η νεολαία μαζικά να ακούσει το μήνυμά μας. Να σκεφτεί με βάση αυτό. Να προβληματιστεί και να συζητήσει, γιατί δυστυχώς ο χειμώνας κατά μία έννοια έρχεται. Η επίθεση στα δικαιώματα της νεολαίας και των εργαζόμενων είναι σφοδρή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και έχουμε να οργανώσουμε πολλούς αγώνες μπροστά μας. Η χρονιά βεβαίως έχει ιδιαιτερότητες, όμως αν κάτι μένει σταθερό είναι το φεστιβάλ της ΚΝΕ ως η πρώτη μεγάλη αγωνιστική, το πρώτο μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού της χρονιάς, για να μπούμε πραγματικά και στη νέα χρονιά, τη σχολική, την ακαδημαϊκή που έχει ξεκινήσει ειδικά τα σχολεία, να μπούμε πιο δυναμικά, με μεγαλύτερους αγώνες, γιατί η ζωή πρέπει να νικήσει.